με ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία και με ένα πέπλο πυκνής ομίχλης ξεκίνησε η εβδομάδα για τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Η πυκνή ομίχλη είχε ως αποτέλεσμα να μην αφήσει τα αεροσκάφη των πρωινών πτήσεων να προσγειωθούν στον αερολιμένα Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα την αναμονή των επιβατών, τόσο για αυτούς που ήθελαν να ταξιδέψουν προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, όσο και για αυτούς που ήθελαν να φτάσουν στην Αλεξανδρούπολη. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ το πρώτο μετεωρολογικό ήταν καλό και ξεκίνησαν τα δύο αεροπλάνα να έρθουν στην Αλεξανδρούπολη, κατά τη διάρκεια της πτήσης τους χειροτέρεψε η ορατότητα, έγινε δηλαδή κάτω από τα όρια για να προσγειωθούν. Οπότε και οι δύο πρωινές μας πτήσεις, και αυτή που ήταν να φτάσει 7.30 και αυτή που ήταν να φτάσει 8 και 10, επιστρέψανε στην Αθήνα. Οι πτήσεις τελικά πραγματοποιήθηκαν όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν, με μεγαλύτερα αεροσκάφη και από τις δύο εταιρείες, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες χωρίς να χρειαστεί να κυρωθεί καμία πτήση. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά έρχεται Airbus στη Sky Express στον αερολιμένα της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη. Ήδη είμαστε στη διαδικασία επαναπρογραμματισμού των αναχωρήσεων των επιβατών. Ήδη προσγειώθηκε στον αερολιμένα η πρώτη πτήση που θα πάρει τους επιβάτες της πρωινής της Aegean με μεγαλύτερο αεροσκάφος για να τους μεταφέρει στην Αθήνα και να φέρει και τους επιβάτες που είχαν γυρίσει πίσω με την πρώτη πρωινή. Και περιμένουμε ακόμα μία πτήση σε περίπου 2 ώρες από τώρα, περίπου στις 3 το μεσημέρι, πάλι με μεγάλο αεροπλάνο της Sky Express. Και να δω να σημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται Airbus της Sky Express από τα καινούργια στον αερολιμένα μας, το οποίο θα εξυπηρετήσει πάλι και τις δύο πτήσεις, και τη μεσημεριανή και την πρωινή που δεν έγινε της Sky Express, τους επιβάτες που είναι για Αθήνα, που ήταν να έρθουν ή να φύγουν για Αθήνα. Κατά συνέπεια, η ομίχλη είχε επίπτωση μόνο στις ώρες πτήσεων των επιβατών, δεν ακυρώθηκε κάποια πτήση δηλαδή, εξυπηρετήθηκαν όλοι, ή και αυτοί που για δικούς τους λόγους δεν θέλαν να πετάξουν και θέλαν να επαναπρογραμματίσουν τις πτήσεις τους για άλλη μέρα, εξυπηρετήθηκαν και αυτοί, φυσικά χωρίς κανένα κόστος.